Πλησιάζει σιγά σιγά το 30ο Συνέδριο Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού που θα γίνει στην Κομωτινή από τι 20 έω τι 22 Μαου. Το μεγάλο γεγονό του συνεδρίου για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη συνολικά αλλά και την πόλη τη Κομωτινή είναι η αναγόρευση του Ομοσπονδιακού Προπονητή του ΕΠΟΥΣ του 2004, ο Ρεχάγκελ, σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκη. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαου. Μάλιστα, εκτό από τον αρχιτέκτονα τη τεράστια εκείνη είναι πολύ πιθανό να βρεθούν και κάποιοι από του ποδοσφαιριστέ τη ομάδα του 2004 στην Κομοτινή. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια πανηγυρική τελετή, ενώ την επόμενη μέρα θα τιμηθεί από το Δήμο Κομοτινή και από το Δήμο Μαρονία Σαπόνο το Ρεχάγκελ με δύο ξεχωριστέ εκδηλώσει. Θα αναβιώσει το παλιό Γλέντι, το γνωστό ω Γλέντι τη Σαρδέλα, στην παραλία του Αγίου Χαραλάμπου στο λιμάνι. Το συνέδριο φέτο είναι επαιτειακό, 30 χρόνια από το 1993 που ήταν το πρώτο συνέδριο και θα ξεκινήσει με μια προσυνεδριακή ημερίδα εναλλακτικών απασχόληση με ομιλητέ από της τη σχολή που πλέον εργάζονται σε μεγάλε εταιρείε. Θα υπάρχει ημερίδα για την οπαδική βία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου με την παρουσία επίσημων καλεσμένων. Θα υπάρχουν επίση 10 σεμινάρια και 11 στρογγυλέ τράπεζε που καλύπτουν τα πάντα, όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο απόφυτο φυσική αγωγή και αθλητισμού. Επιπροσθέτω, θα υπάρχουν πάνω από 300 προφορικέ ή αναρτημένε εργασίε από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.